Η απόφασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη, αφορά την απόσυρση, στην στήριξη της κυβέρνησης, που σημαίνει με την απόσυρση, την πρόταση για απόσυρση των υπουργών, των γενικών και των ειδικών γραμματών. Ζητάει αυτό, ζητάμε αυτό από τους υπουργούς να το κάνουν, έτσι δεν είναι, τι είπατε? Ποια θα είναι η σχέση πλέον της Δημοκρατικής Αριστεράς με την κυβέρνηση? Μα αφού αποσύρουμε τους υπουργούς, είναι δεδομένο τι θα είναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα θέματα που θα τίθενται, θα τοποθετείται με βάση την κεντρική κατεύθυνση που έχει η Δημοκρατική Αριστερά, που λέει ότι είναι η αριστερά της ευθύνης, που έχει στηρίξει όλη αυτή την περίοδο μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή δεν αφιστάμεθα και στα πολιτικά και στη σχέση μας με την Ευρώπη και σε όλα αυτά. Τα θέματα που θα έρχονται, όταν θα έρθει το ζήτημα, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν τίθεται από πουθενά αυτή τη στιγμή. Έτσι, άρα δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Όχι, γιατί δεν υπάρχει το θέμα. Δίνουμε απάντηση σε ζητήματα που έρχονται για να απαντηθούν. Το θέμα αυτό δεν έχει τεθεί. Αποσύρονται μόνο οι υπουργοί και οι γραμματείς? Ζητάμε από τους, με ακρίβεια, ζητάμε από τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς που ασκούν κυβερνητική πολιτική να υποβάλλουν τις παρατήσεις τους. Σαφές. Η Κεντρική Επιτροπή είναι αναγκαία και υποχρεωτική, ας πούμε, για το κόμμα. Προφανώς, ας πούμε, δεν μπορούσαμε την τοποθέτησή μας αυτή να περιμένουμε από τα πράγματα να έχει και την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής ή για τη μεγάλη πλειοψηφία και της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Κατά συνέπεια, αυτή είναι η πρόταση η οποία θα πάει για έγκριση και από την Κεντρική Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ.